Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. 32η εκπομπή, 17 Ιουνίου 2016, εδώ, στο κανάλι 7. Η εκπομπή δική σας, η εκπομπή της Ντρόπολης, του Παγωνίου και όλων των Ελλήνων. Αγαπητοί μου, ο καιρός έχει τα δικά του χαμανεβάσματα. Μετά τις βροχές, φαίνεται ότι να έρχεται μεγάλη ζέστη. Και ξανά βροχές, λένε οι μετεωρολόγοι. Τι σημασία έχει, έτσι είναι η ζωή, με τα δικά της βίτσια, τα δικά του βίτσια και ο καιρός. Εκείνο που έχει σημασία είναι να ξέρουμε όλοι ότι μετά από κάθε δυσκολία, μετά από κάθε πρόβλημα, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και προχωράει βέβαια. Περίπου ένα χρόνο μετά τις δημοτικές εκλογές, ένα χρόνο μετά την ανάδειξη της νέας τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στο Δήμο Ντρόπολης και Παγωνίου, το ερώτημα είναι, όπως έτσι κάθε απλός άνθρωπος, κάθε σκεφτούμενος άνθρωπος, κάθε άνθρωπος μενού, η ζωή μας πώς είναι, καλύτερη ή χειρότερη. Στόχος και καθήκον και χρέος της κάθε εξουσίας, ακόμα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι να μας κάνει τη ζωή καλύτερη. Να έχουμε μια πιο ποιοτική ζωή. Οπότε εγώ σας ερωτώ ευθέως, μετά από ένα χρόνο, η παροχή υπηρεσιών είναι καλύτερη ή χειρότερη? Μετά από ένα χρόνο, η ζωή σας είναι καλύτερη ή χειρότερη? Και αυτό έχει σχέση βέβαια με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που έχει η τοπική εξουσία. Έτσι κρίνονται οι άνθρωποι και βέβαια το έργο της τοπικής εξουσίας θα κριθεί μετά από 4 χρόνια, δηλαδή 3 χρόνια μετά από σήμερα, και τότε θα δούμε αν αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση θα είναι πετυχημένη ή αποτυχημένη. Ο κριτής, εσείς βέβαια. Ο λαός. Ο λαός είναι σοφός. Αυτό λέγαμε πάντα. Και επειδή μένω στη σοφία του λαού και επειδή μένω στη σοφία των ανθρώπων των γραμμάτων, των ανθρώπων μενού και των ανθρώπων που διατηρούν την αξιοπρέπειά τους, θέτω σήμερα ευθέως ένα ερώτημα το οποίο δεν είναι δικό μου. Είναι αυτών των προβληματισμένων ανθρώπων, οι οποίοι ρωτάνε, ξέρετε αγαπητέ, την πορεία της αριστεράς στην Ντρόπολη και στο Παγώνι? Όλοι έχουν βάλει ένα φραγμό το 2005. Στις εκλογές του 2005, εκεί στο Λιμπόχοβο παίχτηκαν πολλά. Ήταν 2 στρατόπεδα. Από την μία η αριστερά ήταν γνωστό ότι έφευγε από την εξουσία και θα ερχόταν η δεξιά, και από την άλλη παίζονταν η τύχη της αριστεράς στην Ντρόπολη και στο Παγώνι, και βέβαια η τύχη του τότε υποψηφίου και βουλευτή του Βαγγέλη του Τάβου. 2 στρατόπεδα. Σαν οι Βροντάκηδες με τους Φουρτουνάκηδες στις παλιές ελληνικές ταινίες. Ή σαν τον πόλεμο που γίνεται στοιχείο, παραμονή του Πάσχα. Ήταν περίεργα, αλλά μετά από 11 χρόνια τώρα είναι και για γέλια. Είναι όμως και για κλάματα. Ξέρετε γιατί για κλάματα? Γιατί πολλοί άνθρωποι οι οποίοι άνοικαν στον στρατόπεδο της δεξιάς τότε, σήμερα έχουν αλλάξει σημαία. Και είναι περίεργο, διότι χρειάστηκαν 2-3 εβδομάδες που πολλοί από τους αριστερούς και τους τότε υποστηρικτές του Βαγγέλη Τάβου έμειναν μέρες ολόκληρες χωρίς να πλύνουν τα πόδια τους. Κάποιος μπορεί να γελάει, ενώ οι άλλοι πήγαιναν και έκαναν λουτρό 3 φορές την ημέρα. Αυτή είναι η σταδιοδρομία, λένε, της αριστεράς. Και εκεί άρχισε η κατρακύλα με την ηθική έννοια της λέξης. Διότι οι άνθρωποι πήγαιναν πότε από τη μία, πότε από την άλλη, ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό εγώ έλεγα και λέω πάντα αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια με αυτούς που είναι αριστεροί και αξιοπρέπεια βέβαια με αυτούς που είναι δεξιοί. Δεν είναι ντροπή να είσαι δεξιός. Ακόμα και ούτε ντροπή είναι να είσαι αριστερός. Ντροπή είναι να είσαι πότε δεξιός και πότε αριστερός. Πότε με τη μία σημεία και πότε με την άλλη. Πότε με τα συμφέροντα του μία και πότε με το άλλο. Αλλά πάντα με την τσέπη. Και επειδή αυτός είναι ο φραγμός της αριστεράς και επειδή άλλαξε ο εκλογικός νόμος στην Αλβανία, άλλαξαν πολλά πράγματα, γι' αυτό λέω και λέτε πάρα πολύ σωστά, πολύ προβληματισμένοι άνθρωποι, έχετε βάλει ένα φραγμό το 2005. Διότι μετά άλλαξε και ο εκλογικός νόμος, άλλαξαν και πολλά πράγματα, ήταν πιο ήπια η πολιτική αντιπαράθεση. Θυσίες βέβαια. Θυσίες για τα πιστεύοντά τους, θυσίες για τον άνθρωπο που στήριζαν, θυσίες για τον μεν και για τον δε.
Οπότε δεν είναι ντροπή κάποια πράγματα να λέγονται και κάποια πράγματα να γνωρίζονται από τον Λαό Τζίκο. Ο Λαό Τζίκος τα ξέρει καλύτερα από εμάς, γιατί το είπα, είναι σοφός. Δεν ξεχνάει ποτέ ο λαός. Αλλά η νέα γενιά να τα ξέρει. Ή ακόμα, επειδή έχω πει και τις προάλλες ότι σήμερα είναι η εποχή των απατεώνων, των υποκριτών και των ανίκανων, τι δεν συμβαίνει σήμερα. Τα άλλα και τα πάλαλα. Είπα ότι η ζωή συνεχίζεται, είναι η ώρα του λαού, εσείς θα κρίνετε τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι θα πρέπει να καταλάβουμε και να κρίνουμε τι θα γίνει με αυτόν τον τόπο. Με αυτόν τον τόπο και κόσμο. Οι παρατάξεις βέβαια έχουν την ιστορία τους, έχουν τα δικά τους σταθμά, τα δικά τους μέτρα. Οι παρατάξεις είναι περήφανες για το έργο τους, η αριστερά, η δεξιά, οι πατριώτες. Πρωτότητες για μένα δεν υπάρχουν και ούτε υπήρχαν. Έχει μεγάλη σημασία. Το τι θα γίνει στο μέλλον, αυτό το ξέρουν οι πολιτικοί και οι πολιτευόμενοι και κυρίως ο κυρίαρχος λαός. Θα πούμε και άλλα νέα μετά το σποτάκι όμως. Να πάω τώρα στα νέα για να αρχίσω με μια είδηση, διότι εμείς ξέρουμε και τιμούμε, είχαμε πει και τις προάλλες, τους ανθρώπους που έχουν κάνει κάποιο έργο εδώ στο χώρο το δικό μας, που έχουν προσφέρει έργο στην Τρόπολη, στο Πογόνι, στον Ελληνισμό, στο Βούργο, στα Ριζά, στη Χιμάρα, στην Κορτσά. Αλλά φαίνεται ότι το να τιμάς τους ανθρώπους που προσφέρουν κάτι είναι αγαθή κίνηση και αγαθή χειρονομία. Έτσι, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Μπουγιάννη Σάνι, βράβευσε πριν λίγες μέρες τον πρέσβη της Ελλάδας στην Αλβανία, τον κύριο Λεωνίδα Ροκανά. Είναι τιμή για τον ίδιο τον πρέσβη, τιμή για την Ελλάδα, τιμή για τον Ελληνισμό και τιμή βέβαια για τον ίδιο τον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έχει σημασία ώστε η προσφορά του κύριου Ροκανά δεν ήταν απλώς υποστηριχτής της Ελλάδας εδώ στην Αλβανία, ήταν και βέβαια οραματιστής της πορείας της Αλβανίας προς την μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και εύχομαι και ποιος δεν εύχεται ώστε αυτή η πορεία να συνεχιστεί, ώστε σύντομα η Αλβανία, της οποίας πολίτες είμαστε και εμείς, να γίνει μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας. Να πάω τώρα σε μια είδηση η οποία έρχεται βέβαια από το Δήμο Δρόπολης και Πογονίου. Είπαμε η ζωή συνεχίζεται, έχουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα προβλήματα της ρουτίνας, τα οποία είναι πολύ σοβαρά. Και βέβαια ο Δήμος Δρόπολης φαίνεται να συνεχίζει μία παράδοση και είναι με τον αθλητισμό. Είναι αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ, οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν τον μήνα Αύγουστο, τότε που θα έρθουν και τα παιδιά μας από Ελλάδα και η Δρόπολη θα πάρει ζωντάνια. Είναι περίπου 8 Αυγούστου μέχρι 16 Αυγούστου, όπου έχει γίνει ένα πρόγραμμα για τους αγώνες που θα γίνουν στα μεγάλα χωριά, κυρίως Δερβιτσάνη, στο Τρεχάτη, στο Ιερουτσάτη, στους Βουλεράτες, στα Βυσερά, τότε θα έχουμε μια κινητικότητα, κινητοποίηση. Και βέβαια ο Δήμος προσκαλεί όλες τις ομάδες, τους ομίλους των χωριών, είτε και μεικτές ομάδες, να συμμετέχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Είναι καλό, διότι πέραν από την αθλητική άμυλα που θα υπάρχει, οι Δροπολίτες θα δουν και ένας τον άλλον. Δεν θα τους βλέπουμε μόνο στα πανηγύρια του Αυγούστου, θα ειδωθούν βέβαια και μέσα στο γήπεδο. Και εκεί θα κερδίσει βέβαια ο καλύτερος. Και ο καλύτερος, αν μη τι άλλο, θα είναι ξανά Δροπολίτης. Οπότε καλή αυτή η πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος βέβαια φαίνεται σε αυτόν τον τομέα να κάνει καλά τη δουλειά του και θα την κάνει ακόμα καλύτερα όταν θα έχουμε και επίσημες ομάδες, αθλητικές ομάδες της Δρόπολης που θα διαγωνίζονται στα πρωταθλήματα της Αλβανικής Ομοσπονδίας, ποδοσφαίρου κυρίως. Οι πολιτικές εξελίξεις από τη μία φαίνεται να είναι ραγδαίες, διότι το επίκεντρο της προσοχής τώρα φαίνεται να υπάρχει σατήρανα, εκεί που είναι η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη, εκεί που οι χειροπέδες τώρα έχουν γίνει παιχνίδι, περνάνε από τον έναν, μπαίνουν στον άλλον. Μεγάλος πόλεμος γίνεται, άλλοι μιλούν για πρόορες εκλογές και άλλοι μιλούν για κανονικές εκλογές. Οι συμμαχίες συνεχίζονται, τα κόμματα κάνουν τη δουλειά τους,
το ίδιο εδώ στην Τρόπολη. Είπα τις προάλλες με τις εξελίξεις στο Ελιστικό, εξελίξεις στο ΛΣΗ που θα έχει το Σεπτέμβριο την δική του συνδιάσκεψη στο Δήμο Τρόπολης Υπογονίου. Το ΚΙΑΔ αναμένεται να κάνει για αυτή την κίνησή του να έχουμε μια συνδιάσκεψη, εθνική πρώτα και μετά στα παραρτήματα. Θα δούμε τι θα κάνει η Ομόνια, θα κάνει το ΜΕΓΑ, τι θα κάνουν οι Δημοκρατικοί. Θα κάνουν άλλες παρατάξεις, μπορεί να έχουμε και νέες. Θα δούμε. Όλα παιδιά δικά μας θα είναι, Δροπολίτες θα είναι, Υπογονήσιοι θα είναι. Θα δούμε τις προτάσεις τους, θα δούμε το χαρακτήρα τους, την αξιοπρεπειά τους, το πόσο προσιλωμένοι είναι στον τόπο, το πόσο τους αγαπάει ο λαός, και ο οποίος βέβαια θα τους κρίνει με την ελεύθερη ψήφο του. Βέβαια σήμερα η ενημέρωση έχει τα δικά της τερτύπια και τα δικά της βίτσια, διότι οι εξελίξεις μπορεί να είναι αυτές οι οποίες πολλές φορές μας προκαθαρίζουν για την πορεία τη δική μας, όπως είχαμε τις προάλλες με τις εξελίξεις, με τη σύνταξη ή το επίδομα αλληλεγγύης που θα οφείλουν να πάρουν οι δικοί μας στην Ελλάδα. Δεν έχουμε νέα τι γίνεται με τη γραφειοκρατία. Εγώ περιμένω αυτά τα νέα, να δούμε τι θα μας πούνε. Έχουμε εδώ τις εξελίξεις με το πόσιμο νερό στην Τρόπολη. Οι ομάδες του Δημαρχείου προσπαθούν να κάνουν κάτι. Θα δούμε και εύχομαι να το βγάλουν εις πέρα σε αυτό το πολύ δύσκολο δίμηνο και τρίμηνο, ούτως ώστε οι Δροπολίτες να έχουν το νερό στα σπίτια τους. Να δούμε τι θα γίνει με το ηλεκτρικό ρεύμα, να μην έχουμε πλέον διακοπές, ούτως ώστε να ζούμε και να περάσουμε αυτές τις διακοπές, να έρθουν τα παιδιά μας από Ελλάδα και να νιώσουν άνετα στα σπίτια και στη γενέτειρά τους. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, και από ό,τι μαθαίνω, προγραμματίζονται και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο χώρο το δικό μας. Θα δούμε τι θα γίνει τον Αύγουστο. Θα έρθουν όμιλοι από Ελλάδα, δικά μας παιδιά. Όμιλοι από εδώ. Θα έχουμε εκδηλώσεις. Θα έχουμε τα πανηγύρια. Θα πάρει ζωή ο τόπος. Αμήν και πότε, θα έλεγαμε πάντα, όχι μόνο το καλοκαίρι, να είχαμε όλη τη χρονιά. Και βέβαια, να δώσουμε και άλλη μια φορά το μήνυμα, διότι αυτό το μήνυμα πρέπει να το περνάμε και το έχουμε περάσει βέβαια στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ότι αυτός ο τόπος έχει αφέντες, ότι αυτός ο τόπος δεν θα πεθάνει ποτέ. Αυτή ήταν και η ενημέρωση για σήμερα. Πάμε τώρα διασκέδαση. Ο Αντώνης Σωτήρης έχει επιλέξει σήμερα ένα ιδιόμορφο πρόγραμμα. Έχει πάρει οι ορχήστρες παιδιών δικών μας, οι οποίες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ή επί το πλείστον βέβαια, θα είναι χωρίς μικρόφωνα, χωρίς ηχεία, αυτά που σου πάνε τα τύμπανα. Έτσι όπως τραγουδούσαν οι ορχήστρες τα παλιά τα χρόνια. Στο κέντρο και στις αυλές των σπιτιών μας όταν είχαμε γάμους και πανηγύρια. Στις πλατείες των χωριών μας όταν είχαμε τα γλέντια στα χωριά μας. Έτσι είχαμε τις ορχήστρες. Χωρίς μικρόφωνα, χωρίς ηχεία. Και βέβαια, όποιος νιώθει λίγο μουσική, έτσι την ακούει καλύτερα. Λοιπόν, για 40 περίπου λεπτά, ακούστε τις ορχήστρες από το χώρο το δικό μας. Είπα, οι περισσότερες χωρίς ηχεία, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Πάρτε και εσείς ένα χορό. Ζέστη είναι, το ξέρω. Δροσιστείτε λίγο. Διότι η παράδοση, αυτό που έχει σημασία, σου δίνει πάντα, όχι μόνο ζεστασιά στην ψυχή και στην καρδιά, αλλά και πολύ μεγάλη δροσιά και πολύ μεγάλη άνεση για να νιώθεις επιρρόντης. Πάμε λοιπόν.
Οπότε καταλαβαίνετε, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Η εκπομπή αυτή αναμεταδίδεται την Κυριακή μέρα το μεσημέρι. Εύχομαι και πιστεύω πως σίγουρα θα είμαστε και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε μια νέα εκπομπή την επόμενη Παρασκευή, την ίδια ώρα βέβαια. Και πάντα θα έλεγα και θα λέω το κεφάλι ψηλά. Προσέξτε τις περιουσίες σας. Αυτό που βλέπουμε και το τι κάνουν κάποιες αρχές και κάποιοι μάγκες στα δικαστήρια είναι παράλογο. Είμαστε στο στόχαστρο ορισμένων αετονίχηδων που δεν έχουν βάλει το μάτι. Όχι μόνο στα κέντρα στα χωριά μας, αλλά από την Τζάντιστα μέχρι το Ραντάτι και μέχρι το Βοδίνο και μέχρι το Κρά, όλη η Δρόπολη και το Πογόνι είναι στο στόχαστρο ορισμένων. Οπότε, με πρωτοπόρο την τοπική αυτοδιοίκηση, τις τοπικές μας αρχές, τους πολιτικούς μας και βέβαια τους ανθρώπους των γραμμάτων και της τέχνης, τους ανθρώπους με νου και με μυαλό, να είμαστε πάντα μαζί, αγαπημένοι, μονιασμένοι, διότι έτσι θα ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια. Λοιπόν, σας εύχομαι να περάσετε ένα πολύ δροσερό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.